τη σημερινή συγκέντρωση. Δίνουμε το παρόν μαζί με τους συναδέλφους μας από τον επισυτισμό στο τουρισμό. Τους συναδέλφους μας που όλο αυτόν τον καιρό κινητοποιούνται, διεκδικούν στους χώρους δουλειάς, σύγχρονους όρους, κόντρα στα τσακισμένα δικαιώματα και την απληρωσιά. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στον κλάδο του τουρισμού με τις απολύσεις, τις αναστολές των συμβάσεων, την αβεβαιότητα για χιλιάδες εργαζόμενους που ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή σεζόν είναι εκρηκτική. Δεκάδες χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και τον επισυτισμό καλούνται να επιβιώσουν με τα ψίχουλα του Ταμείου Ανεργίας μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο εφιάλτης ανεργίας είναι μπροστά, καθώς οι εποχικές επιχειρήσεις ήδη ενημερώνουν πως θα παραμείνουν κλειστές ή θα λειτουργήσουν με μειωμένο προσωπικό για τη μισή σεζόν. Στον αέρα είναι και χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι από τα δημόσια ΙΕΚ όλης της χώρας που έκαναν ή προετοιμάζονταν για την πρακτική τους άσκηση σε διάφορες επιχειρήσεις με μισθούς ψίχουλα, χωρίς ουσιαστική εποπτεία από κανένα Υπουργείο, με αποτέλεσμα να σκάνε κάθε χρόνο εργατικά ατυχήματα, όπως ο συνάδελφός μας πέρυσι στην Κέρκυρα, όπως η πρακτικάρια συνάδελφος που έχασε τη ζωή της στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, όμως με fast track διαδικασίες και πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ έρχεται να βάλει τα φόπλακα στα ήδη τσακισμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα. Δείχνουν ότι το λογαριασμό της νέας κρίσης θέλουν να τον πληρώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι του, αφού θα υπάρχουν εργαζόμενοι με 400 και 500 ευρώ, δουλεύοντας εξαντλητικά ωράρια, την ίδια ώρα που καταργούνται συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα επαναπρόσληψης, αφήνοντας χιλιάδες ανέργους χωρίς επίδομα. Αντίθετα όμως, την ίδια ώρα οι μεγαλοξενοδόχοι όχι μόνο δεν θα πληρώσουν τίποτα, αλλά θα χρειαστεί να τους πληρώσουμε, αφού θα έχουν δωράκια με νέες φοροαπαλλαγές, επιστραπτέα προκαταβολή φόρων, επιδοτήσεις μισθών και ασφαλιστικών εισφορών. Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από τη διεκδίκηση όλων όσων μας ανήκουν. Ο δρόμος συλλογικής δράσης και διεκδίκησης μας δείχνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Με τους αγώνες μας μπορούμε να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό αποδεικνύεται και από τη δράση του Συλλόγου όλο αυτόν τον καιρό, όπου καταφέραμε να πάρουν το έκτακτο επίδομα οι σπουδαστές που εργάζονταν παράλληλα με την πρακτική τους άσκηση. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο οργανωμένος αγώνας, διότι πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Συνεχίζουμε συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, στους συλλόγους μας, δυναμώνουμε κι άλλο τον αγώνα μας για τους σύγχρονους όρους σπουδών και δουλειάς.